Κύριε Γεράκη, δεν ξέρω πού θέλετε να ξεκινήσουμε να τοποθετούμαστε. Μια τοποθέτηση για τα Τέμπη και να πάμε μετά και στην οικονομία. Ναι, νομίζω ότι ιδιαίτερα στο ζήτημα των Τεμπών πρέπει να σκεφτεί ο ελληνικός λαός και να απαντήσει απέναντι σε μια προσπάθεια συγκάλυψης που αφορά και τα ίδια τα γεγονότα, αλλά πολύ περισσότερο και σε μια συγκάλυψη, μια συσκότηση της πολιτικής πάνω στο έδαφος συντελέστηκε αυτό το έγκλημα. Και αυτή η πολιτική έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και των υπόλοιπων κυβερνήσεων που την εφαρμόζουν, είναι η πολιτική της απελευθέρωσης των μεταφορών, των συγκοινωνιών, που έχει καταντήσει συστήματα ασφαλείας να μην υπάρχουν στη συντριπτική πλειοψηφία όλων των σιδηροδρομικών μεταφορικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η πραγματική δικαίωση για τους 57 δικοχαμένους συνανθρώπους μας είναι και να διαλευκανθεί πλήρως το έγκλημα, αλλά πολύ περισσότερο να βάλουμε στο στόχαστρο αυτή την πολιτική και να αγωνιστούμε ενάντια στις αιτίες που έφεραν αυτό το έγκλημα. Και αυτό σημαίνει εναντίον στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποτάσσει τα πάντα στα κέρδη λίγων επιχειρηματικών ομίλων, ακόμα και θυσιάζοντας την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Γιατί και το παράδειγμα της τεχνητής νοημοσύνης, για το οποίο συζητούσαμε πριν, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και δυστυχώς είναι χαρακτηριστικό και αποκαλυπτικό από την αρνητική του πλευρά. Πώς ένα θαυμαστό επίτευγμα της επιστήμης, της ανθρώπινης σκέψης, δεν τίθεται για την υπηρεσία των εργατικών λαϊκών αναγκών, έρευνα για την αντιπυρική προστασία, για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, για την αντιπλημμυρική προστασία, αλλά στην υπηρεσία, για παράδειγμα, της πολεμικής οικονομίας. Γίνεται άλοθη για υποστελέχωση και άρνηση προσλήψεων σε μια σειρά υπηρεσιών. Γίνεται άλοθη ακόμα, τώρα βλέπουμε αυτές τις μέρες, σε μια προοπτική να κλείσουν σχολεία στο όνομα της ψηφιακής εκπαίδευσης, να μην έχουμε γιατρούς στο όνομα της τηλεϊατρικής και πολλά άλλα που πρέπει να συζητήσουμε. Άρα, να δούμε και αυτά τα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνολογίας, πώς μπορούν να τεθούν πραγματικά στην υπηρεσία των εργατικών και λαϊκών αναγκών. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όλα είναι απόκειτο στον άνθρωπο το πώς θα τα αξιοποιήσει. Ακριβώς. Έχει γίνει ανέκαθεν. Απόκειτο στον άνθρωπο. Έγινε και για το ίδιο ακριβώς. Το ίντερνετ. Απόκειτο στον άνθρωπο και σε αυτόν που έχει την ιδιοκτησία αυτών των μέσων. Αυτό βοηθούνται πιο πολύ μεγάλες εταιρείες από αυτό. Είναι ένα εργαλείο, δεν είναι ουδέτερο και εξαρτάται στα χέρια σας αν βρίσκεται αυτό το εργαλείο. Είναι διαθέσιμη τεχνητή νοημοσύνη στον οποιονδήποτε. Απλώς αν μας επιτρέπετε και σε μένα και στην κυρία Κουτσιά μετά να κάνουμε μια προσθήκη για το ζήτημα. Δεν θέλω να ακόμη, μην αγχώνεστε. Κυρία Γεράκη, μπορούμε να αντισταθούμε σε όλη αυτή την τεχνολογία που έρχεται, την ψηφιακή τεχνολογία. Μπορούμε να αντισταθούμε. Το θέμα δεν είναι αν θα αντισταθούμε ή όχι στην τεχνολογία. Το θέμα είναι να δούμε πώς αυτή η τεχνολογία πραγματικά θα τεθεί στην υπηρεσία των εργαζομένων και του λαού. Εγώ θα σας πω γιατί κάτι είναι τώρα. Ένα εργαλείο που θα μπορούσαμε πράγματι να το αξιοποιήσουμε για να φέρουμε θαυμαστά εκπληκτικά αποτελέσματα. Βλέπω σήμερα στο ριζοσπάστη, στην πρώτη σελίδα. Στην πρώτη σελίδα στο ριζοσπάστη που μιλάει και για τα θέματα των υγειονομικών και για, και για τις ελλείψεις με τα νοσοκομεία παιδών. Εδώ στο νοσοκομείο παιδών υπάρχει το εξής φοβερό. Έχουμε ελλείψεις και εκεί αντί το κράτος να είναι λίγο ευέλικτο να πάρει κάποιους αναισθησιολόγους για ένα διάστημα να ξεπεραστεί αυτή η ουρά και να φύγουν από την αναμονή 3.000 παιδιά, βγαίνουν οι συνδικαλιστές μπροστά. Και λένε, όχι, όλες οι προσλήψεις πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι. Να προσλάβουμε δηλαδή μόνιμους υπάλληλους. Μάλιστα. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, καθυστερούμε και η σειρά από 3.000 θα γίνει 5.000. Η κυβέρνηση δεν δίνει ούτε καν αυτή τη λύση. Αφήστε. Και αντίθετα, άλλο τρέχει λέμε στα τώρα. Δικαστήρια εδώ, τους εργαζόμενους που διεκδικούν και κάνει αγωγές για να κηρυχθεί. Δεν λέμε ότι φταίνει οι εργαζόμενοι. Δεν λέμε ότι φταίνει οι εργαζόμενοι. Όμως δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε λίγο ευέλικτοι, να πάρουμε κάποιους γιατρούς, να μειωθεί η σειρά που υπάρχει και λέμε ότι οχυρωνόμαστε πίσω από κάποιους συνδικαλιστές που λένε μόνο μόνιμους θα προσλάβετε. Μα μέχρι να τους προσλάβουμε αυτούς, η σειρά θα φτάσει 5.000. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύση εδώ και τώρα για το πρόβλημα που έχει προκύψει και ταυτόχρονα όλοι να αγωνιστούμε ενάντια στα μόνιμα μπαλώματα. Το ίδιο λέμε. Για προσλήψεις όλων των εργαζομένων που υπάρχουν. Κανείς δεν διαφωνεί με τις προσλήψεις. Γιατί θα είμαστε μπροστά. Πάντοτε σε τέτοιες ότι οι προσλήψεις θέλουν κάποιο χρόνο. Αυτό λέει εδώ ο και τώρα να δώσει. Μα είναι δυνατόν να οχυρωνόμαστε. Λέμε η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, ξέρω εγώ, να δούμε το προσωπικό. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να οχυρωνόμαστε πίσω από τις μόνιμες προσλήψεις που είναι πολύ δίκαιο αίτημα, αλλά έχει χρόνο μπροστά του. Και περιμένουν 3.000 παιδιά να χειριστούν. Δεν δίνει λύση. Ούτε τώρα στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, ούτε συνολικά.
απέναντι στο να είμαστε μπροστά στην ανάγκη για μπαλόν. Καταλαβαίνω και σα απαντάω. Δεν δίνει λύση ούτε τώρα, άμεσα, με αναισθησιολόγου στο νοσοκομείο, στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Πάντως και τρεις συνδικαλιστές να κλείνουν. Τρεις συνδικαλιστές να κλείνουν τα νοσοκομεία πέντε δεν είναι σωστό. Δεν τα κλείνουν τρεις συνδικαλιστές. Υπάρχουν οι αποφάσεις των σωματείων και εν πάση περιπτώσει εμείς καλούμε και τον ελληνικό λαό να δει με ποιους είναι. Γιατί όταν οι υγειονομικοί εδώ και χρόνια φωνάζουν και μιλούν για την κατάσταση στην υγεία, αποκαλύπτουν, ενημερώνουν και διεκδικούν, άλλοτε τους χειροκροτάμε, άλλοτε τους λέμε ανθρωπάκια και μην πω και τι άλλο. Λοιπόν, με ποιους είμαστε? Είμαστε με τους γιατρούς που αγωνίζονται, είμαστε συνολικά με την αγωνιζόμενη λαό.